Οριακό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά 0,6% ενάντια τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση τη ΚΑΠΑ Research για το Βήμα, η οποία διενεργήθηκε στι 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 29% και η Νέα Δημοκρατία 28,4% με τα ποσοστά και των δύο κομμάτων να είναι ενισχυμένα συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση στι 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 26,7% και η Νέα Δημοκρατία 26,2%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Χρυσή Αυγή με 6,7% και ακολουθούν Πασόκ Δημάρ με 5,9%, ΚΚΕ με 5,5%, Ποτάμι με 5% και λαϊκή ενότητα με 3,5%. Στο όριο εισόδου στη Βουλή είναι η Ένωση Κεντρών με 3,2% και οι ανεξάρτητοι Έλληνε με 3%. Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται και αυτός, οριακά του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό με 36,5% έναντι 35,1%. Το ίδιο ισχύει και ως προς το ποια κυβέρνηση θεωρούν καταλληλότερη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας. Σημαντική διαφορά υπάρχει στην παράσταση νίκης, όπω θεωρείται από το 55,6% ότι θα κερδίσει τις εκλογές έναντι 30,5% της Νέας Δημοκρατίας.